Πιο ωραίο είναι να μην καταφέρω και την καλή, ρε φίλε. Φοβερό, φοβερό. Τεχνολογία, φίλε μου, που είχαμε εδώ στα μίντια. Στα μίντια, φίλε. Είναι εκπομπή του ΕΤΟ by Libero 104 με τον Γιάννη Γιαννούρη, υπεραθλητή, με έναν κάτοχο Euroleague. Έναν άνθρωπο που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι. Και άλλα κύπελα έχουν. Ναι, ρε φίλε, την Ευρωλίγκα βάζω πρώτη, τι να βάλω. Πρώτα θα βάζει την εθνική ομάδα. Ποια εθνική ομάδα? Μετάλλια. Εγώ είδα ότι οι μισοί παίκτες λακίσανε και δεν υπάρχει εθνική ομάδα για αυτούς. Φάγανε τα πινελίκια, μετά πέραν τηλέφωνο και λέγανε γιατί το είπες Γιαννάρα, γιατί έτσι. Σε δεν είναι τηλέφωνο, ήμουν σίγουρος. Όταν το διάβασα. Ήμουν σίγουρος. Ναι. Συγκινήθηκα που με πήρε να ξέρεις. Κοίτα να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Υπάρχει επιχειρηματολογία. Εγώ λέω ότι έχεις δίκιο. Αλλά υπάρχει επιχειρηματολογία για το αντίθετο. Δεν υπάρχει τίποτα. Τέλος πάντων, Πλατανιάς κερδίζει τον Ατρόμητο 1-0. Λίγο πριν λήξει το πρώτο ημιχρόνιο που έλεγαν κάποτε οι παλιοί. Σωρίς Μαρκόπουλος, το ημιχρόνιο. Ναι. Δεν το λέγανε παλιά, μόνο αυτός το έλεγε. Το έλεγε. Το έλεγε. Τέλος πάντων, περιμένουμε να λήξει λίγο. Τι έγινε με το πάγκο εβδομάδα αυτό, ε? Φίλε, κερδίσαμε παντού. Δεν μαλώνουμε με κανέναν, δεν μαλώνουμε για τίποτα. Και πάρα πιο καφέ με τις κολλητές Κυριακή πρωί και αρχίζουμε να μαλώνουμε. Για ποιο πράγμα μπορεί να μαλώσατε? Γιατί ο ένας θεωρούσε ναι, ότι αυτό που έγινε, που δεν έπαιξε ο Πρίγκιτς, που δεν έπαιξε ο Πρίγκιτς, ο Πρίγκιοβιτς, ο Τζάλμα τραυματίστηκε, ότι όλα αυτά είναι βαβά, ναι, ότι γινόμαστε σαν τους άλλους. Ωραία, ρε, λέω, δεν είναι βαβά, ούτε το ωραίο τον έφαγε. Το παιδί έχει θέματα, δηλαδή δεν είναι ότι έκανε ένα κακό παιχνίδι και βγήκε. Ναι. Ξέρεις, πάντα στο μυαλό σου είναι θεωρία συνωμοσίας. Ναι. Σε μια ομάδα όμως ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά, που ήσασταν και λιγότερα άτομα, ωραία, ότι προκύπτουν διάφορα. Δηλαδή πόσες φορές στην καριέρα σου, ναι, πόσες φορές στην καριέρα σου, ρε αγόρι μου, συνέβη κάτι απρόοπτο προσωπικό σε έναν παίκτη και δεν τον είχατε. Όχι να σου πω. Γι' αυτό σου λέω καθημερινή βάση. Ναι. Πάντα κάτι γίνεται. Δεν έχει τελειώσει ποτέ προπόνηση ή αγώνας που κάτι να μην έχει γίνει. Όχι, εγώ δεν σου λέω μόνο για το αγωνιστικό. Όχι τραυματισμό. Mm. Για οτιδήποτε. Δεν σου λέω για, ναι, ναι, δεν σου λέω για αγωνιστικό θέμα. Α, ναι, πάντα κάτι. Ωραία, υπάρχει. Έπιασε ένα στην κοπέλα του με τον small forward από το Άινταχο. Και το μαθαίνουν όλοι. Και το μαθαίνουν όλοι, γίνεται μακελιό. Παίζει αυτό την άλλη μέρα. Βέβαια, παντού. Μαθαίνουν. Είναι συγκεντρωμένο. Ποτέ. Αυτό ακριβώ. Ωραία. Έχεις ένα προσωπικό θέμα στην οικογένειά σου. Ωραία. Είσαι συγκεντρωμένος όταν παίζεις? Είσαι. Όχι, αλλά προσπαθείς. Παλεύεις. Ναι. Μπορείς να φτάσεις στο 100%. Επαγγελματίας πρέπει. Ναι. Μπορείς να φτάσεις στο 100%, πες μου. Δύσκολα, αλλά... Δύσκολα. Εμένα άμα καίγεται ο κόλος μου, ναι, θα σε βάλω να ξέρω ότι έχεις θέμα. Ναι, ρε. Εννοείται. Να. Τι να ρε! Θα σε βάλω, λέει, να παίξεις! Βέβαια! Άλλο λέω, δεν είναι μπάσκετ που σε βάζω βγάζω! Τώρα τι, το μπάσκετ είναι πιο. Είναι βάζω βγάζω, ρε! Είναι βάζω βγάζω! Στο ποδόσφαιρο πρέπει να διαλέξω 11. Ναι, άμα έχουν 3 άτομα, 4 άτομα πρόβλημα, τι γίνεται? Όχι, δηλαδή, έχω παίξεις έναν. Με έχω έναν δεν γίνεται. Ωραία, ο οποίος είναι σε μια κομβική θέση. Θα τον βάλω άμα ξέρω ότι το παιδί δεν είναι καλά. Με τον άλλον τι έγινε, ρε, τελικά? Ποιο? Τα γύρισε. Ημίχρονο ο Πλατανιάς, 1-0. 73 ευρώ, τα βγάλω. Έχουμε γι' αυτό. Έπαιξα 20, είναι 73. Τα βγάζω ή καλύπτω με στο χ. Κινέζικα με όλες. Ναι, ναι, άσε τα αφήσουμε λίγο ακόμα. Πάμε. Εγώ λέω λοιπόν ότι σε μία ομάδα, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά τώρα, άλλο που με κοντράζει για το τέτοιο, για το χαβαλέ, γιατί μάλλον έχεις το μυαλό σου, δεν το κάνεις για το χαβαλέ, έχεις το μυαλό σου στο μπάσκετ, όπου και να μην είναι ο άλλος 100% καλά, μπορεί να σου δώσει 3-4 λεπτά, ρε αγόρι μου, στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ναι, στο ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι το πράγμα. Ναι. Ωραία. Πολλά μπορούν να προκύψουν, δεν είναι όλα θεωρίες συνωμοσίας, πολλά πράγματα δεν τα λέμε, πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε, αλλά δεν τα λέμε γιατί εγώ δεν θέλω, ρε φίλε, να πω δημοσίως αν έχεις ένα προσωπικό σου πρόβλημα. Καλά, δεν θέλω να το αυτό πω, ρε φίλε, δεν γουστάρω. Ωραία. Αυτό είναι το χαρακτήρα. Ναι, άλλος μπορεί να το πει. Ναι. Εμένα δεν μ' αρέσει, το θεωρώ σάλια. Ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, αυτά είσαι. Εντάξει, πρέπει να σεβαστώ ότι ο προπονητής επέλεξε αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν πρέπει να το πω. Ήξερα ότι ο Λέοβατς έκανε αυτό που έκανε. Το ήξερα. Ήξερα γιατί παίζω Βιερίνια. Προσπαθούσαμε με υπονοούμενα με τον Τζορμπατζόγλου να εξηγήσουμε ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Εγώ θα ήμουν ξεκάθαρο. Γιατί να μην δει. Αναγκάστηκε ο προπονητής. Αφού κοίτα, ο προπονητής ο ίδιος που θίγεται
επιλέγει να μην το πει για να καλύψει τον παίκτη, αλλά σε κάποια φάση η κατάσταση έχει φτάσει το προχώρητο και το λέει, ναι, πρέπει να σεβαστεί, ρε φίλε, ότι ο προπονητής επέλεξε ο ίδιος το timing. Είναι ένα θέμα που αφορά τον ίδιο και τον παίκτη. Μα αυτή είναι η δουλειά του. Και την ομάδα, βέβαια. Αυτή είναι και η δουλειά του. Ναι, γιατί ξέρεις τι, πρέπει να μετρήσει ότι, ακούνα δεις αδερφέ, σε κάλυψα μέχρι τώρα, αλλά επίσης την ομάδα έχει γίνει αφόρητη και σε μένα. Δεν μπορώ να σε καλύψω άλλο. Συγγνώμη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έτσι, έτσι πρέπει. Ωραία. Ξέρεις ότι και πολλοί χάνουν το δίκιο τους. Δηλαδή και ο προπονητής τώρα ο συγκεκριμένος έφαγε ψευτοκράξιμο για αυτό, αλλά δεν μπορούσε να βγει να το πει. Δεν μπορούσε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το πει. Βγήκε, το είπε. Όλοι συμφωνήσαν. Όχι, συμφωνήσαν. Όλοι είπαν εντάξει, α, γι' αυτό γινότανε. Ναι. Γιατί, ξέρεις, δηλαδή τον έδωσε μια ευκαιρία. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Ναι, τον έδωσε μια ευκαιρία. Εντάξει, σίγουρα δίνεις μια-δύο ευκαιρίες. Μπορεί κάποιος να έχει πράγματι να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Μπορεί να γυρίσει και να πει μετά, όχι, τελικά θα μείνω, ρε φίλε. Τελικά θα μείνω. Μόλις το μπουμπούνισε όμως και το έγινε. Γύρισε, κουλοτούμα. Γύρισε. Κουλοτούμα. Δεν τα καταλάβανε και τέτοια. Ναι, γύρισε και είπε ότι θέλω να πάω κάπου αλλού που θα αγωνίζομαι συνεχώς, ενώ είναι μόνο στη θέση του. Συγγνώμη, τελικά δεν παίζει ο ρόλος. Δηλαδή, α, επιμένει να μας βγάζει χαζούς εμάς. Αυτό σου λέω, ρε. Και αντί να κάτσουν να πούμε να του πούνε ανταγωνισμό στη Β' ομάδα, ναι, ακόμα προπονείται με την πρώτη. Όχι, φίλε, στη Β'. Α, Δευτέρα σήμερα. Πού έκανε σήμερα προπόνηση? Στην Α. Στην Α? Ναι. Τώρα φταίει η ομάδα. Η ομάδα αυτή. Ναι. Όχι, τώρα τον Μπούλο κατευθείαν. Άγχο μου, τι καθόμαστε. Το πρωί αυτό. Αν δώσει καμία. Κοίτα τώρα πώς πάει ο διάλογος στο ποδάρι. Τώρα πες. Κάνει ένα τζαρτζάρισμα, όπως το λέτε εσείς. Τρακέρνει, κλωτσάει έναν, στραβοκλωτσάει και τραυματίσει έναν συμπαίκτο. Ναι. Τι θα γίνει? Δεν ξέρω, φίλε, πραγματικά. Πραγματικά, εγώ είμαι. Δεν είναι εκτός ομάδος. Δεν ξέρω, έβγαλε καμία ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ, κάτι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό περιμένω να δούμε, πως άλλαξε κάτι, αλλά δεν άλλαξε. Τι να αλλάξει κάτι. Καμία ενημέρωση. Αν αλλάξει κάτι, είναι λάθος της ομάδος, του κλαμπ. Ναι. Τέλος πάντων, μαζί μας, Ότο Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. 35 χρόνια συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, 3 καταστήματα Γρηγορίου Λαμπράκη, 27 στη στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19 στην παλιά συμμαχική οδό Ρεοκάστρου, 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στη Θέρμη 2-3-10-6-90-4-97 και otokalogeras.gr. Σπα Πριβέ, υπηρεσίες μασάζ και σπα στη Θεσσαλονίκη. Καλωσορίσατε στο προσωπικό σας παράδεισο. Ιωάννη Νικολέτη 24, Θεσσαλονίκη. 2-3-10-5-35-80. Μασάζ και σπα, μοναδικές ιδιωτικές σουίτες. Μπαίνεις μέσα με το τέρι σου, κλειδώνεις. Δεν πας την κοπέλα σου? Εγώ εχθές πήγα όλη η ομάδα. Ναι, κάμα δεν πάω με την κοπέλα μου. Μπορεί να πας, τι αυτό λέω, τι είπα και με μουτζώνεις. Ωραία. Απολαμβάνεις ίδρο μασάζ, σάουνα, χαμάμ, αναζωογονητικά μασάζ, τα πάντα που αφορούν το μασάζ και τη χαλάρωση και όλα όσα έχουν ανακαλυφθεί πάνω σε αυτό. Big Shoes, Big Shoes GR, όσοι έχετε πόδια βάτραχο πέδιλα. Βάτραχο πέδιλα, λέ. Τι να πω, ρε φίλε, άμα φοράς πέδιλα. Τι να είμαι, 2-10 με 44 νούμερο παπούτσι. Εγώ είμαι αυτό, λέω, δεν είπα ότι είναι κακό. Είναι αρμονικό. Αρμονικό, ωραία. Το 51 νούμερο. Όσοι φοράω... είναι αρμονικό για εσάς να έχετε παπούτσια βατραχοπέδιλα, η λύση είναι μία. bigshoes.gr. Μπαίνετε, διαλέγετε και σε μία μέρα είναι στο σπίτι σας το παπούτσι το οποίο δεν μπορείτε να βρείτε στην αγορά γιατί υπάρχει ρατσισμός για αυτά τα παιδιά που είναι 2-10 και έχουν πόδια σε βατραχοπέδιλα. Επίσης, Μαλλιάς Barber Shop ξεκουρεύει μία χειμώνα και ξαναπά στην άνοιξη. Στα αίσια, σε ένα μισή μήνα θα ξαναπάω. Ρε, ούτε μισό πόντο, τρίχα δεν έχει. Τίποτα, φίλε. Κομμωτήριο ανδρών, ένα απλό κούρεμα μέχρι τα πιο μοντέρνα look. Το κατάλληλο μέρος, ο Μαλλιάς Μακρυγιάννη 46 στην Ηλιούπολη. 2-3-10-5-5-8-179 για ραντεβού. Είμαστε εδώ λοιπόν, Γιάννης Γιαννούλης δεξιά μου, Σταύρος Κόλκας, μεγάλο δημοσιογράφος. Σε 8 μέσα ενημέρωσης ετοιμάζουμε. Ανεβάζει κάθε εβδομάδα. Ανεβάζει και κάτσε, πολλά σκέρα. Κάτω περίμενε. Ρε, φίλε, για βάλτε μια. Κάτω. Ποιοι είναι? SDNA. Ναι. Πάω εκεί τι είδες, εκεί τι είσαι. Διευθυντής Βορείου Ελλάδος. Σόπα ρε, διευθυντής Βορείου Ελλάδος. Oh my god. Πάω 24. Και τι είσαι. Ιδιοκτήτης. Πρόεδρος. Owner. Chairman. Owner. Τρεις φορές για να καταλάβω τι λέει. Ναι. Λίπερο, 7,4. Εδώ τι είσαι? Διευθυντής ανάπτυξης.
του ομίλου. Κοιμάσαι όρθιος. Ε, βάφτισε μέρα, φίλε, μια θέση και εμένα. Φόρτσα is the boss. Εκδότης, όχι ένα. Α, εκδότης. Εκδότης. Πέντε, συνεκδότης. Συνεκδότης. Ωραία. Τέσσερα, ωραία. Ναι. Πού άλλο είμαι. Δημοκρατία. Εφημερίδα. Ποια δημοκρατία, ρε. Δημοκρατία. 1950 αυτή. Αρθρογράφος είμαι. Έχω αρθρογράφος. Ναι. Αρθρογράφος δημοκρατία. Πέντε. Κάτσε ποιο ξέχασα. Ρε. Κάποιο ξέχασα. Τρία ξέχασα, όχι ένα. Οχτώ είπε. Βασίλειο, οχτώ δεν είπε. Κάτι ξέχασα. Στα πέντε. Κάτι ξέχασα. Α, Φόρτσα Πλάς. Α, Φόρτσα Πλάς. Άλλη έκδοση. Συνεκδότης. Συνεκδότης. Ναι, συνεκδότης. Ωραία. Και αρθρογράφος. Ετοιμάζουμε δουλειά τώρα καινούργια. Είμαι μέσα. Ε. Κάπου θα σε βολέψω. Στο άλλο παλεύω. Εδώ. Εδώ σε παλεύω. Ναι. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι και με έχεις κουνήσει την κολάρα σου, θα σε είδουν εδώ. Θα γίνει, θα γίνει. Τέλος πάντων, Γιάννη, μην είναι δίπλα μου, μην μας άσε ακόμη. Όχι, εδώ... Στάσου δίπλα μου εδώ. Μαθαίνω, μαθαίνω εδώ πέρα. Αγαπάω. Δεν είναι, ασφάλεια με μένα αισθάνεσαι. Ρουφιανιά δεν θα σου κάνω, λεφτά δεν θα σου δαγκώσω. Έχεις κανένα που δαγκώνει, κανένα γνωστό έχεις. Πεντέξι. Τον ταΐσαμε αυτόν. Α, δεν ξέρω εσύ τι έκανες. Έκανες, έχεις ταΐσει και τη μισή Ελλάδα. Μόνο εμένα δεν έχεις ταΐσει. Σε ένα νέρο, φίλε. Ε? Ναι. Εντάξει, από το χώρο ποτέ δεν είχα, από το δικό σου χώρο δεν είχα ποτέ πάρει δώσε. Ήταν όλοι αγαπημένοι φίλοι. Αν και με έπαιρνε ένας κάτι μεσημέρια. Έφαγε και αυτό το μπούλινγκ του. Πες μου ποιος ήταν ο πιο κουραστικός. Ε, δεν θέλω γιατί θα στραβώσει. Ναι. Ναι. Δεν πειράζει, δώσε δύο χαστούκια να αισιώσει. Έτσι είναι αυτά, φίλε. Δεν στραβώνεις για τέτοια θέματα. Θα πρέπει να είσαι χαλαρός. Ένας κοντός. Κοντός. Πολύ κοντός. Και γράφει μπάσκετ. Ναι. Πώς να αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος. Αυτός. Ναι. Κοντός αισθάνεται. Τέλος πάντων, θα πάμε στο διάλειμμα τώρα να μιλήσεις για τον μπάσκετ που είδες. Να πεις ότι αυτά που σου έλεγα εγώ πριν δύο εβδομάδες. Τι έδειξαν εχθές. Μάλλον όχι χθες, τις δύο συνεχόμενες εβδομάδες. Άκου, θα σου πω πώς κάτι. Παίζει η ομάδα. Εγώ θέλω να με εξηγήσεις πώς ο ΠΑΟΚ έπαιξε λίγο διαφορετικά και πιο αποτελεσματικά ξεκάθαρα και πώς ο Άρης κατάφερε ναι, να βάλει 40 πόντους σε ένα παιχνίδι. Θέλω να μου το εξηγήσεις. Αυτό θέλει πολύ. Αυτό, φίλε. Δηλαδή, εγώ ξέρω τώρα, δεν έχω καμιά συμπάθεια, του διευκρινίζω αυτό. Είναι, εδώ αλλά για... εδώ μιλάμε για αθλητισμό, είναι άλλο πράγμα. Ωραία, όσο και να θες να κάνεις χαβαλέ τώρα, αν είσαι αντίπαλος, είναι μια ομάδα η οποία άσχημο, έχει πετύχει 40 πόντους. Βέβαια δεν είναι 40 πόντους, είναι που έφαγε 30. Δεν είναι 40 που έβαλε. Έφαγε 30 στο κεφάλι. Ναι, έφαγε 30 στο κεφάλι, ναι. Αλήθεια αυτό, γιατί άμα έλεγε 40-42. Ε, ναι, εντάξει. Δεν θα έλεγε τίποτα, θα έλεγε. Αλλά ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανάλυση μπασκετική. Να είμαστε πάλι μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ήρθαν τα παιδιά. Μίλα για τους καλεσμένους μας. Θα έχουμε live σε λίγο. Θα έχουμε live. Θα έχουμε τον Βασίλη Μπατή. Στο Vogue είναι. Ναι, είναι και η Λένια. Δεν ήξερα ότι είναι. Μάλλον έπρεπε να πω και Λένια. Το που λένε μου. Θα κάνουμε έτσι ένα... μια όμορφη βραδιά. Συγκινητικός. Ε, βέβαια, φίλε, χάρηκα πολύ. Ε, ναι, εντάξει. Μα με βάζει και ακούω τώρα αυτά τα ντάμπα-ντούμπα εδώ πέρα. Τζίμι Χέντριξ, φίλε. Ο άνθρωπος έφερε το ροκ στον πλανήτη. Τι να κάνει, δηλαδή δεν σου βαρά. Τζίμι Χέντριξ, πάλι Έλληνα τον που φέρμαρε. Ο Χιώτης. Ο Χιώτης έλεγε τα καλύτερα για το Χιώτη. Αλήθεια. Ναι, ναι. Πού το ξέρεις εσύ αυτό, ρε. Πού το ξέρεις, βρε, κανένα εδώ καρδίτσιο τη Στάρ. Πού το ξέρεις. Όλα τα ξέρω. Α, μουλοχτός. Πάντα. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για μπάσκετ. Που είναι η αγαπημένη σου κουβέντα μετά τα μπουζούκια, βέβαια. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχασε από το Μαντουλίδη, εξεφτύλησε ο Μαντουλίδη. Αχ, δεν πειράζει. Σε πονάει η ήττα, φίλε. Ε, βέβαια, ρε φίλε. Γι' αυτό παίζω. Αλλά όχι και έτσι. Με τρίπο το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ναι, ποιο ναι. Το έβαλε από αυτού. Είχαν κανένα χερά ή. Α, ξέρω εγώ το 11. Ξέρω ποιο ήταν. Την πέταξε και μπήκε ή ήταν καλή προσπάθεια. Την πέταξε και μπήκε. Την πέταξε και μπήκε. Mm. Δεν μπορεί να το χωνέψει. Τώρα τι είστε, δεύτερη. Ναι. Σα πέρασε ο Μαντουλίδη. Όχι. Ποιο. Ελευθερούπολη Καβάλα, νομίζω είναι η πρώτη. Η Ελευθερούπολη. Ναι. Έχει μπάσει την Καβάλα από τα πολλέ καβαλιέ του. Ξέρουμε ένα 30 είναι, ρε φίλε. Ζαγορά, ο Βρύδη ψηλό είναι. Ψηλό, 1,85. Πόσο είναι. Για ποδοσφαιριστή είναι ντερέκι. Για ψηλό είναι, για ποδοσφαιριστή είναι ντερέκι. Ναι, ναι, αντίληθεια είναι αυτό. Τέλο πάντων, αφού έχει και μπάσει την Καβάλα, ξέρει καβαλιό την πασκεμπολίστα. Σκορτσιανίτη, φίλε. Εντάξει, δεν είναι καβαλιό τη, όντω. Τέλο πάντων.
Πάμε στο μπάσκετ. Πάω... Κάτσε λίγο να πληρώσουμε τα χρέη μας. Είναι ο... Ο ΠΑΟΚ έπαιξε αυτό που έπρεπε να παίξει. Χρειαζόταν αυτή η αλλαγή. Είδαμε όλοι ότι παίζει πιο καλά τώρα. Τελικά είχα δίκιο ότι ο Ντίλαρντ έπρεπε να φύγει. Αυτός ο Γκος είναι, πώς το λένε, είναι πιο καλό. Είναι καθαρό διάρρη, διεκτελεστής, βγαίνει από τα screen, την παίρνει και σουτάρει. Αυτό χρειαζόταν η ομάδα. Ευτυχώς το προλάβαμε νωρίς και έγινε η αλλαγή. Σου άρεσε ο Γκος, δεν ήταν εύστοχος. Αλλά... Δεν το εύστοχος είναι... Οι προσπάθειές του ήταν νορμάλ. Ήτανε όλες ακριβώς αυτές που έπρεπε να γίνουν. Δεν το τράβηξε δηλαδή, καμιά δεκαριά πήρε, 10-12. Βγήκαν όλα τα σουτ, μόνος του. Δεν... Εκτός από το πρώτο σουτ που ήθελε να το βάλει, παιδί μου, να δείξει. Ξέρεις, το σκεφτόταν από πριν ότι πρέπει να το σουτάρω. Εντάξει, δεν χάλασε την ομάδα, δεν ήταν, όλοι ξέρανε ότι κάποια στιγμή θα πάρει... Ναι. Θα εκβιάσει κάποια... Τον έβαλε από την αρχή ή τον έβαλε από τον πάγκο? Τον έβαλε από την αρχή. Εκεί είχα μια ένσταση. Προτιμούσα, επειδή είναι πρώτο παιχνίδι, προτιμούσα, εγώ στη θέση του τώρα τι συζητάμε, θα τον έβαζα αλλαγή μαζί με τον Τζόχλα. Να μπουν η διάδα μέσα. Ναι. Για να τον καλύψει λίγο ο Τσόχλας. Αλλά δεν χρειάστηκε, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, ο άλλος προπονητής το είδε εκείνη την ώρα, θα τον βάλω από την αρχή. Ναι, να ναι, για να το, ναι, να τον δώσω. Εντάξει, ναι. Ξέρεις, ο καθένας κάνει. Όχι, όλα έχουν λογική. Όλα και τα δύο έχουν λογική. Εγώ, ας πούμε, για να καλύψω τον παίχτη. Ναι. Επειδή ήταν το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, άμα ήταν, ξέρεις, έκανε κανένα δύο σου, θα πήγαινε ο Τσόχλας, θα του ηρέμησε. Ή να τον ανεβάσει ή να τον κατεβάσει. Το καλό είναι ότι ο Χαραλαμπόπουλος έπαιξε. Πήρε και δύο σουτάκια, δηλαδή. Πήρε και δύο σουτάκια, ειδικά το πρώτο ήταν και δύσκολο. Εντάξει, όλα καλά. Άλλαξε η ομάδα, βλέπεις τώρα, όλοι, υπάρχουν, παίζουν πέντε θέσεις. Παίζει ο Άσος, το διάρρη, τριάρρη, τεσσάρρη, πεντάρρη. Αυτό η άμυνα έπαιξε. Δηλαδή, παρότι μου είπαν ότι στο πρώτο μήχρονο ήμασταν κακοί επιθετικά. Αλλά... Κοίταξε, κακοί επιθετικά είμαστε. Αυτό, δεν είμαστε εύστοχοι. Ναι. Όλες οι προσπάθειες βγαίνουν μέσα από συστήματα. Το έχουν καταλάβει οι παίχτες τώρα ότι πρέπει παίζουν πιο ολοκληρωμένο μπάσκετ. Πιο στάνταρ, ότι θα παίξουμε το 3 το σύστημα. Θα το παίξουμε μέχρι το τέλος. Ναι. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να πάρουν την μπάλα. Ναι. Γιατί είναι πιθανότητα. Δηλαδή, λες, κάτσε να κάνω καλό screen. Μπορεί να μου για να μου έρθει η μπάλα. Κλάσεν δεν έπαιζε, τραυματίες ήταν. Τι ήταν, έπαιξε. Αυτό έπαιξε 3-4 λεπτά στην αρχή, πεντάδα μετά δεν ξανάπαιξε. Και ο Μαύρος έκανε πήρε 16 rebound, 17. Τι, ναι. Σε θέλανε. Εντάξει, δε, με τρέλανε. Το παιδί πρέπει, δηλαδή, πρέπει να κάνει 1000 σούτ από κάτω κάθε μέρα. Να γίνεται ένα από κάτω, ναι. Ξέρεις τι, είναι αυτό το σύμπλεγμα του κοντοψηλού. Κοίταξε, αυτός είναι κοντός... για να αλλάξει, άκουσε, για να αλλάξει το κεφάλι του, για να πάρει μπρος, για μένα πρέπει να πάνε να τον δείξουν αγώνες βίντεο του Μάση που έπαιζε στον Άρη. Ο Μάση δεν ήταν πεντάρι. Δεν είναι πεντάρι αυτός. Ούτε δύο μέτρα δεν είναι. Πεντάρι τον δηλώνει. Δεν είναι. Πεντάρι τον βάζουμε. Κατά... Δεν είναι πεντάρι, αφού ούτε δύο μέτρα δεν είναι. Mm. Πρέπει να δει πώς έπαιζε ο Μάση του Άρη. Ακριβώς, έχουν ακριβώς το ίδιο σουλούπι, ακριβώς το... και ίδιο αριστερό χέρι. Mm. Μακριά άκρα, δηλαδή πολύ μακριά χέρια, καλό timing, άλματα πηδάνε, παίρνουν rebound, μαζεύουν. Δηλαδή πρέπει να τον δείξουν αυτόν τον παίχτη, ώστε να το πάρει σαν μοντέλο να αρχίσει να. Αγωνίζεται έτσι. Πιστεύεις ότι, δηλαδή κάτσε να σου πω εγώ τι πιστεύω τώρα εγώ όπως τον έχω δει. Ναι. Ότι αυτός δεν έχει την αίσθηση του χώρου. Δηλαδή, όταν θα πάρει το rebound και θα σηκωθεί, δεν ξέρει που βρίσκεται. Το αντίθετο του Μπέρι, ρε αγώνι, που όπου και αν έπαιρνε την μπάλα. Καλά, εντάξει, θα μη συγκρίνεις. Ναι, δεν συγκρίνω. Δηλαδή, αυτό σου είπα το αντίθετο. Ωραία. Την αίσθηση του χώρου, ρε φίλε, δεν μπορείς να δουλέψεις. Είναι έμφυτο. Σου είπα, η μοναδική λύση για αυτό το παιδί για να κάνει καριέρα, γιατί έχει όλα τα προσόντα εκτός από το τελείωμα, είναι να δει. Πόσα έχασε κάτω το καλάθι. Γιατί έχει 16 rebound και 8 πόντους. Κάτι που είναι αδιανόητο. Όχι, ναι. Μα ξέρεις τι έγινε. Τους πέρναγε. Πήδαγε πιο ψηλά από όλους. Πήδαγε σε δεύτερο χρόνο πάλι πιο ψηλά από άλλους που είναι σπάνιο δύο άλματα ναι. Τόσο ψηλά. Και η μπάλα ή δεν έφτανε ή πήγαινε στο ταμπλό. Έτω. Δηλαδή δεν μπορούσε να πετύχει τη μέση απόσταση. Ναι.
Τέλος πάντων. Αυτό δεν αλλάζει. Είναι θέμα προπόνησης. Αλλάζει αυτό. Αυτό εύκολο αλλάζει. Αλλά πρέπει να καταλάβει ότι με μια τρίπλα έτσι πως είναι και τα πόδια του τεράστια, δηλαδή μακριά πόδια γρήγορα, μπορεί να παίζει από την κορυφή και να κάνει πράγματα και θάματα μπορεί να κάνει. Ας πηγαίνει ένα καρφώνει να σηκωτευόμαστε, ρε φίλε. Ναι, ρε παιδί μου, και ξέρεις τι, δεν πάει για να καρφώσει, αφού φτάνεις, ρε. Κάρφωσε έτοιμα. Θα πάρεις φάου. Ναι. Ναι, είναι λίγο είναι Αφρικανός παίκτης. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο είναι οι Αφρικανοί. Στο καλοκαίρι, στο καλοκαίρι που σκοτώσαν να με πείσουν όλοι, ότι δεν ξέρουν πώς σκέφτομαι. Ότι Σταύρο δεν είναι Αφρικανός, έχει μεγαλώσει στην Αμερική. Ρε παιδιά, Αφρικανός είναι, να τους λέω. Όχι, έχει μεγαλώσει στην Αμερική. Λέει, μένει στο Μαϊάμι, να έχει φωτογραφία από το σπίτι στο Μαϊάμι. και είναι ξεκάθαρα Αφρικανός. Παρότι. Στο ποδόσφαιρο δεν θέλετε αμυντικό Αφρικανό. Κι όμως, ο πιο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ φέτος, ο πιο σταθερός και πιο σοβαρός είναι ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα? Ναι, ναι. Μπράβο. Απίστευτα καλός. Μπράβο, μπράβο. Που εγώ τον έκραζα πέρσι και είχε ανακτήσει. Δικαιολογημένα, δεν ξύπνησα ένα πρωί και έκραζα τον παίκτη. Εντάξει, αλλά φέτος είναι ο πιο σταθερός μας παίκτης. Δεν δίνει δικαιώματα, δεν χάνει φάλσεις. Πάει δυνατά, έδωσε μία σε έναν χθες, φίλε, σε μία κεφαλιά. Έφυγε από το παιχνίδι ο άλλος. Καλά, τι, και αυτά μέσα. Εννοείται, με αυτά κάρτα. Θέλουμε. Όχι, ρε, τι κάνει. Καθαρό. Με το ζόρι φάουλ το δώσε. Καθαρό. Όχι, ρε, στη φάση πάνω, ρε. Ναι, ναι. Όλα στι φάσει απάνω γίνεται. Στι φάσει πάνω. Δηλαδή, άμα δεν ξέρει μπάλα, δεν καταλαβαίνει πόσο πόνεσαι ο άλλο. Έχει πόνεσαι. Πόνεσαι, φίλε. Εντάξει, με ένα αγαπημένο. Καθαρά μου... χέρια. Είχε έτσι ανοιχτά τα χέρια. Τα ανοιχτά τα χέρια του. Και χέρι και γόνατο όλα τον βρήκανε. Άστο. Στο μεταξύ, εγώ λάτρευα το πάτημα του Κοντρέρα στην αρχή του Οπτέμνα κάτω. Με τις τάπες. Yeah, wow. Πήγαινε πάνω στο μαρκάρισμα, παπ, στην αρχή, μην φτάσουμε στο 20. Παπ, τον πατούσε μία, έβλεπε τον άλλο. Μελάνιαζε. Σαν αέλαμα δες. Μελάνιαζε, φίλε. Δηλαδή τώρα φαντάσου, φίλε, να πάρεις την μπάλα πλάτη και να ξέρεις ότι τον έχεις πίσω σου. Και να λες τώρα θα μου την κάτσει, τώρα θα μου την κάτσει. Τώρα που σε φορτώνεσαι. Το πίβοτ υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει, ε? Υπάρχει, φίλε. Υπάρχει. Βέβαια. Τελικά επιθετικό θα ήμουν. Άμα έπαιζα μπάλα, επιθετικό θα ήμουν. Εσύ, στόπερ θα σου. Όχι, επιθετικός. Έχω καλό πίβοτ. Τι καλό πίβοτ. Καλό χαμηλό κέντρο βάρος. Εσύ χαμηλό κέντρο βάρος. Ξέρεις τι ήμουν ο πιο κοντός, ψηλός σε όλη την Ευρώπη. Όχι, δηλωμένος δεν ήσουν ο πιο κοντός. Όχι, και δηλωμένος, φίλε. Κάτι 2.15, 2.18, το Ντουένιας, 2.24. Και ο Μουρεσάν 2.32. Και ο Μάνιο Τμπόλ 2.31. Το θυμάσαι? Ναι, τι δεν το θυμάμαι. Ωραία, πάμε στο κομμάτι του Άρη τώρα. Ναι. Πώς γίνεται να βάζεις 40 πόντους διφύλλες σε παιχνίδι. Ενώ ξεκινάς και είσαι 19-10 μπροστά, εντάξει, εκείνη το χειρότερο. Υπάρχει μία περίοδος με 6 πόντους και μία με 5. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Γίνεται. Και να σου πω και κάτι άλλο, γιατί αποθέτω στο Γιαννάκη. Εγώ αν είμαι προπονητής, ναι, και το ζήσω αυτό το πράγμα, ωραία, ναι, θα βγω να πω μετά ότι παιδιά... Εντάξει, πρόβλημα, εγώ φταίω. Ξεκάθαρα. Γιατί δεν την πήρα πάνω του. Την κακή εμφάνιση. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το συλλάβεις. Κοίταξε, ο Άρης, ο Γιαννάκης, λέει το μοναδικό όπλο που έχω με αυτή την τραγική ομάδα που έχω και την τραγική, όχι τραγική ομάδα, τραγική κατάσταση που έχει ο Άρης, όχι, συγγνώμη, λάθος το είπα. Τραγική κατάσταση που γίνεται στον Άρη. Φαντάζομαι ήταν ο Γιαννάκης. Δεν θα υπήρχε ο Άρης. Εγώ το πιστεύω αυτό. Τα είχαν φύγει όλοι. Δεν υπάρχει. Κανα δίμηνο απλήρωτη είναι, δεν είναι παραπάνω. Δεν είναι το θέμα ότι είναι δίμηνο απλήρωτη. Ξέρουν ότι θα πάρουν φράγκο. Περιμένουν τώρα έναν Τούρκο να έρθει να του δώσει λεφτά. Για να επενδύσει κοσμήματα στην Ελλάδα τη κρίση. Την αλήθεια. Κόλλησα τώρα, κόλλησα. Όχι τώρα, αλήθεια. Έτσι είναι. Κοσμήματα λέει, πουλάει. Και έχουν κάνει και σχέδια εκεί με σήματα του Άρη και τέτοια. Α, και σήματα του Άρη, όχι να φέρει ζολότα εκείνα τα. Εγώ μου είδε μια ουρά στο Βελτιρίδη απ' έξω και λέει: α, εδώ το ονομάρι. Βελτιρίδη, έχει πατήσει άνθρωπο, έφυγε κάτι μήνε. Μπιζού, μπιζού. Κοίτα. Καταλαβαίνει, θα την περιμένουν. Οι παίκτε ξέρουν ότι δεν πρόκειται να πάρουν φράγκο. Πάμε παρακάτω. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο παπά που έχει φάει σαν παίκτη από διοίκησή σου όταν ήσουν απλήρωτος? Εσύ είπα, αυτό την πρώτη εκπομπή, αν θυμάμαι.
Ότι μας πληρώνουν σε δολάρια και περιμένουν τρεις μέρες να τα κάνουν ευρώ. Άλλο σου λέω, ρε, σε επένδυση. Και καλά ότι έρχεται επενδυτής τώρα. Επενδυτής, ναι. Ω, φοβερή, φοβερό αυτό. Μπατατούδης. Διαλέγει. Λοιπόν, έχει έρθει ο Μπατατούδης. Εκεί οι διάφοροι εκεί μας λένε αεροπλάνα, ασπρόμαυρα αεροπλάνα, 55 θέσεων. Δώσαμε τα λεφτά μας, ένα-ένα, ο Βασιλακάκης. 55 θέσεων για να το δανείζουμε και στο ποδόσφαιρο. Γιατί θα ήταν του μπάσκετ, όχι του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Και λέει ο Μπατατούδης, παιδιά, μην ανησυχείτε, έχω μια καινούρια πατέντα. Στη Λάρισα κατασκευάζονται 7 εκατομμύρια, το αριθμό του ψεύτη το 7, ναι. 7 εκατομμύρια τηλέφωνα σταθερά που να έχει μια μικρή οθόνη, πώς είναι το Skype τώρα. Ναι. Δηλαδή αυτός είχε τη μαντεψιά αυτή να κάνει... Και θα πάω να ψήσω, λέει, τη βασούλα. Την έχω έτοιμη, δηλαδή ψημένη. Ναι. Ξέρουμε ποια βασούλα λέμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω να μας στείλει καμιά γωγή βασούλα. Όχι, δεν είπες επίθετο. Α, εντάξει. Ναι. Και λέει, θα πουλήσουμε σε όλο τον κόσμο, αλλά η πρώτη παραγωγή είναι μόνο 7 εκατομμύρια τηλέφωνα. Σταθερά τηλέφωνα που θα είναι ιντερνετικά. Ναι, δεν υπήρχε ακόμα εκείνο το που βάζουμε το καλώδιο. Ναι, βρε, δεν ξέρω. Δεν υπήρχαν. Αυτό είναι το 2000. Το 2000 ακριβώς. Ναι. Το 2000. Ότι είχε αυτή την ιδέα και... Θα την υλοποιήσει. Και καπάκι, δεν θα διαφημιστώ πουθενά. Δεν θα δώσω λεφτά πουθενά. Γιατί πήρα το κανάλι το 7. Ναι. Και μέσω εκεί πέρα, τηλεμάρκετινγκ, δηλαδή και μας το αναπτύξε. Το project τώρα, ναι. Ναι, και πάει ο Σιγάλας, εκεί που είμαστε όλοι, έχουμε να πληρωθούμε 5 μήνες. Και χτυπάει το τηλέφωνο. Και είναι η βαφτισιμιά του. Και ξέρεις, τώρα έχουμε πάει τώρα όλη η ομάδα, ντου στο Σινεντερσάτ, πώς το λέω, ναι, που ήταν αυτό εκεί. Αγχωμένοι, τρολαμένοι, μελιαδέλη, έπρεπε να πούμε τον Παναγιώτη την προηγούμενη εβδομάδα. Και παίρνει βατσισμιά του και αρχίζει και λέει: Έλα, κορίτσι μου, το πήρε το δωράκι. Αυτό, εκείνο. Και είμαστε τώρα 10 ανταγλαράδες από πάνω και αυτός μιλάει με τη βατσισμιά του. Και τη λέει: Ναι, θα σου στείλω και αυτό. Ξέρεις, ήρεμα εμείς. Κλείνει το τηλέφωνο. Ρε, πρόεδρε, τα λεφτά. Είπες, θα κάνεις. Χτυπάει πάλι το τηλέφωνο. Εντάξει, όχι του Σιγάλα, του Μπατατούδη. Η γραμματέα του, ναι, τώρα τελειώνω σε 5. Και μόλις λέει, τώρα τελειώνω σε 5 λεπτά. Αρπάζει ο Σιγάλας. Ακουστικό, μαλλιά και αυτή μαζί. Τσες βάζει το χέρι και αρπάζει όλο. Και φεύγει ο Μπατατούδη. Πλάγια κάτω. Και το κλείνει και πάει και ξυλώνει το τηλέφωνο. Έτσι. Ε, πρώτα που θα πάρουμε τα λεφτά μας και τέτοια. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος παπάς. Και μπουκάρει μέσα εκείνος ο ψηλός ο Μπράβος. Και σηκώνεται, θυμάσαι ένα Μπράβο φουσκωτό που είχε Μπατατούδης. Μπατατούδης. Ναι, είχε ένα πάντα από δίπλα του. Τον Κάβουλα είχε, ρε. Πρώην απόστατος αξιωματικός. Αυτός ποιος ήταν. Και σηκώνεται ο Κορονιός. Το λέει, άπα εσύ σε βγες έξω. Και πάλι αδέσαι, λέει, κάτσε κάτω, ρε. Γιάννη, τραβάζει μπροστά, ρε. Αυτός ο μεγαλύτερος παπάς που έχουμε φάει. 7 εκατομμύρια τηλέφωνα, δηλαδή είχε ανακαλύψει το Skype αυτός 10 χρόνια πριν. Και θα σας πλήρωνε με αυτό. Ωραίο, φίλε. Ναι, πολύ ψαγμένο. Ωραία. Πολύ ψαγμένο. Είμαστε έτοιμοι για το live. Επαναλαμβάνω, ισοφάρισε, τα κερδίσαμε τα λεφτά, τα τραβήξαμε. Είδες, είπα, μην είσαι. Μόλις, αφού χάσαμε πέναλτι στους 48, ρε. Μόλις έχασα το πέναλτι του Πρωτανιάς, τα έβγαλα. 46, εκεί. Ωραία. Ότο Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, 3 καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, Παλιά Συμμαχική Οδό Ρεοκάστρου, 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιός στη Θέρμη, 2-3-10-6-94-97 και otokalogeras.gr για να δείτε όλες τις προσφορές. Spa Privé, το καλύτερο έργο ξεκούρασης και γαλήνης στην Κολέτη 24 δίπλα στο One Salonica. 2-3-10-5-30-5-80 μπορείτε να καλείτε και να κλείσετε και να μάθετε τα πακέτα όλα και στο Facebook Spa Privé, εννοείται Spa Privé Official, μπαίνετε στο Facebook και τσεκάρετε τις παροχές. BigShoes.gr αν έχετε πόδια σαν του Τυραμόλα. Ωραία. 46 και πάνω. 46 και πάνω και δυσκολεύεστε και να βρείτε νούμερα και γυναικεία. Ωραία.
bigshoes.gr, μπείτε μέσα, παραγγείλτε στη φόρμα που έχει την ειδική και σε μία μέρα τα παπούτσια σας βρίσκονται στο σπίτι σας. Πάμε στο διάλειμμα, τι έχουμε μετά? Είπαμε, έχουμε τον Βασίλη Μπατή, ο οποίος θα μας τραγουδήσει, θα μιλήσουμε, θα συζητήσουμε. Έχουμε στήσει πλήκτρα, κλαρίνο, ωραία. Και φωνητικά εσύ. Φωνητικά εγώ δεν το έχω, ρε φίλε, δεν το έχω. Στο Vogue είναι. Τι άλλο. Πήγες εσύ. Πήγα, βέβαια πήγα. Εγώ είχα μπλέξει ο Κωνσταντίνο και τη μέρα σε άθλια κατάσταση μου. Καλό που δεν ήρθα. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω. Θα κάνεις. Ζημιά, κανονικά, ζημιά και τεράστια ζημιά. Αυτός βασικά, ο φίλος εδώ ο Γιαννούλης, έχει μόνο ζημιά στο ρεπερτόριό του. Μας έχει καταστρέψει. Έχω καλλιτεχνικές φλέβες εγώ. Τι έχεις? Καλλιτεχνικές φλέβες. Άκου, Βασίλης Μπατής εδώ. Στο Voice είμαστε. Είμαστε Voice. Voice είμαστε, ναι. Voice είμαστε. Παρασκευή Σαββάτο. Ακριβώς. Αυτό ρε φίλε δεν μπορώ να το καταπιώ, να ξέρεις. Τι εννοείς? Το ότι ανέχονται όλοι να είναι μόνο Παρασκευή Σαββάτο. Εγώ θέλω να βγω την Πέμπτη. Το ανέχονται τι σημαίνει? Άκου να δεις. Θα κάνουμε έναν έρανο κανονικά όλη την εβδομάδα για να λειτουργεί και Πέμπτη. Έρανο. Εμένα αγαπημένο μου, είναι η Πέμπτη, ρε φίλε. Παραδοσιακά. Φαντάζομαι πως στη Θεσσαλονίκη προσφέρεται και σε διάφορες μέρες, διάφορα events στην πόλη γίνονται. Και όμως η πληροφορία μια φορά, Πέμπτη. Να καλησπέρα, κάτσε, μας παίρνει τα μούτρα. Κατευθείαν. Δεν έχει τέτοια. Δεν λάβει νόημα, παιδιά. Με το κοινό. Αυτό το λαμινόρ πρέπει να μας το εξηγήσεις τι είναι. Το λαμινόρ είναι μια τονικότητα. Δηλαδή κάθε τραγούδι δεν το τραγουδάς από τον ίδιο τόνο. Ανάλογα τη φωνή σου. Ξεκινάς λοιπόν 7 ενότητες, 7 ετώνη και όχι μόνο. Μην το πάμε τώρα πιο μουσικά. Διέσεις, υφέσεις και όχι Παναγιά μου, Χριστέ μου. Είναι μουσικό το κοινό μας, δεν νομίζεις? Βλέπουν μπουζούκι 50 χρόνια και νομίζω ότι παίζουν μπουζούκι. Κανονικά όλοι. Και κανονικά αν είναι στα πράγματα, όποιος πάει στα μπουζούκια 15 χρόνια πρέπει να έχει μάθει ένα όργανο. Εσύ... Μόνο που πηγαίνει. Γιαννούλη, εσύ που πας 40 χρόνια, τι έχεις μάθει, αγόρι μου? Ξεκίνησα εγώ μπουζούκι, αλλά με έκοψε μετά. Το boy. Σαν μπαγλαμπάς που μιλάς όταν το μπουζούκι, φίλε, να το πιάνεις. Τα μικρό. Εδώ τα δάχτυλα, λέγω, σε παρακαλώ. Τα δάχτυλα είναι... Μπορεί, σε πρέπει να παίζεις. Μπάσκετ. Τάμπλες. Αυτό είναι οι νότες, είναι τρίνοτες. Πρέπει να παίζεις τύμπανα χωρίς μπαγκέτες, να τα δίνεις φαλιάρες μόνο. Τι γίνεται, πώς περνάτε? Εμείς περνάμε πολύ όμορφα. Δόξα τω Θεώ, περνάμε καλά με τα παιδιά μου εκεί, ούκο λίγα, μεγάλος ο αριθμός, 11 φωνές, 16 μουσική. Για τα δικά μας δεδομένα φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο ακούγεται υπερπαραγωγή και είναι. Όποιος έχει έρθει και το έχει δει, όπως ο φίλος μου. Ήρθες, ε? Πήγα. Φαντάζομαι ότι είναι η έκπληξη της πόλης φέτος αυτό το σχήμα, γιατί κάποιοι άνθρωποι δουλέψαν πάνω σε αυτό και δουλέψαν σοβαρά και δουλέψαν πολύ καιρό πριν ξεκινήσουμε γι' αυτό εδώ, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το σχήμα το μεγάλο, ναι. Δηλαδή δεν είναι και πιο δύσκολο? Και δηλαδή, θα σου πω τι εννοώ. Ναι. Είναι να διαχειριστείς περισσότερες προσωπικότητες, ναι, σίγουρα, ωραία, σίγουρα. Και ο καθένας, κάθε άνθρωπος έχει τις ιδιορυθμίες του, ειδικά και η νύχτα είναι δύσκολη, δεν είναι κάτι εύκολο να πεις ότι... Ωραία. Και κάποιος θα προτιμούσε να πει εγώ θέλω μικρό ευέλικτο σχήμα. Ναι. Εσύ λες ότι είμαστε, ξέρω εγώ, 25 άτομα και είμαστε καλά. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν είναι ακριβώς τι είπα εγώ. Δηλαδή, δεν είναι μια απόφαση και πήγα σε μια επιχείρηση και ξέρεις κάτι θα κάνεις αυτό. Αυτό είναι μια σκέψη κάποιων ανθρώπων που τα βάλαμε στο τραπέζι, πρόσθεσαμε τα χαρτιά μας, βάλαμε κάτω τις ιδέες μας και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό τώρα έχει ποικιλία στην απόφαση του. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Απλά θεωρώ ότι. Επειδή τώρα δεν θέλω να τη μαύρωσω την κουβέντα, αλλά. Ότι περνάμε ζόρικα, όλοι οι άπαντες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο εγώ δεν περνάω ζόρικα. 10 ευρώ, 50, 100, 200, τι θα δώσω ο καθένας αναλόγως στις δυνατότητές του. Φίλε μου, να προσφέρουμε και κάτι. Βέβαια. Μαζί σου. Προσφορά στον κόσμο. Μα όλα είναι win-win πλέον. Θα συνδυάσεις δηλαδή ποιότητα σόου με τιμή για να είσαι OK στην αγορά. Ακριβώς. Δεν μπορείς να έχεις αυτά που είχες κάποτε. Ακριβώς. Γιατί και εμείς τα ζήσαμε κιόλας. Προσαρμογή όλοι και σε όλα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, σπίτι γρήγορα. Σπίτι σε χωράει. Αυτό είναι ακριβώς. Ωραία. Προσαρμογή, δεν γίνεται αλλιώς. Ωραία, το γεγονός ότι δεν μας κουβαλήσατε τη γυναίκα εδώ, το πάρουμε ρατσιστικά. Γιαννούλη, λέω, θα φέρουν και δύο κοπέλες, δύο φωνές. Γιατί είναι Γιαννούλης εδώ, δεν μπορείς να φανταστεί τι πέραση έχει. Με αυτά τα μούτρα.
Πού κολλάει τώρα αυτό, δεν έχουν τον καλλιτέχνη εδώ πέρα και εσύ μιλάς για άλλα κι άλλων. Έλεγα ότι θα πούνε ότι ο Γιάννης. Τραβά έξω, ρε. Αυτό δεν σου πει. Αν δεν τραβά έξω, ρε. Αυτό δεν σου πει. Και μήπω όχι, έλα δίπλα μου. Δεν μα τα πει και μπροστά αυτά, κάτι θα κάναμε, αλλά τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να τα φιλιά στην Λένια να δώσει στη φίλη μου. Δυνατό παιδί, δυνατό, καλό παιδί, καλό παιδί. Καλαμαριά, εκεί βγάζουν, ξέρεις, τέτοιες βγαίνουν όλες. Άλλος αέρας. Καλαμαριά. Ναι, έτσι βγαίνουν. Είσαι ατρόμητος, δεν είμαστε τίποτα. Όχι, τέτοιες. Θέλω, είναι ανάλογα την περιοχή, ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις. Είναι γεωγραφικό είναι το θέμα, καθαρά. Το έχεις χωρίσει και ζώδια. Σε κομμάτια. Και ζώδια. Και ζώδια. Έλα, ρε, πέρα, ζώδια. Τα ζώδια. Εννοείται, ότι θέλω να ρεμίσω, έχω ηχθεί, θέλω να σκυσαλώσω το ξώτη, θέλω να... Να περάσω καλά, εδώ έχω. Δηλαδή το δουλεύουμε το έργο. Πατρεμένο σε. Χαζό. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω εδώ τίποτα. Αυτό ψάχνει τα ζώα. Έτσι, μπράβο. Είναι. Είσαι πατρεμένο. Είμαι, βέβαια. Έλα, Γιάννη, δικό σου. Γιατί πείτε τα... δικό μου. Εγώ θέλω να ακούσω τραγούδια και μετά θα μείνω. Με τραγουδάκι, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε με τραγουδάκι να πούμε κι άλλο. Εγώ θέλω να δω πώ είναι. Εγώ θέλω ένα τραγούδι και μετά θα. Θα μιλήσουμε, δεν έχει. Το θέμα είναι να πιαστούμε. Να τις στείλουμε και τις κάμερες τώρα εδώ πέρα. Εννοείται, live, όλα live. Live με το χέρι, δεν βαριέσαι να τραβήξεις. Αφού παίζει το κλαρίνο. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει και έχουμε βρει μπελά τώρα. Έχω 16 τομάρια, χαϊδευτικά το λέω βέβαια πάνω, που είναι εικονολήπτες όλοι. Στείλουν τα μικρόφωνα, πέρα από τα μικρόφωνα στείλουν και τα κινητά. Ε, βέβαια. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Όλοι με τα μίντια τελικά είναι. Εντάξει. Όλοι. Προχωράει η τεχνολογία, κάποιοι θα πεινάσουν. Τι θα κάνεις στα συνεργεία βίντεο κλιπ τώρα. 8 κινητά τραβάνω από τα κάμερα. Ένα μονταζάκι θέλω να κάνεις και τέλος. Λοιπόν, πάμε να πούμε λοιπόν κάτι, να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά, μην ξεκινήσουμε στο κεφάλι κατευθείαν. Είσαι έτοιμος, Μιχαλάκη. Ο Αλέξανδρος λοιπόν μαζί μας στο κλαρίνο σήμερα και φούρνες μου βαλάτε στα πλήκτρα. Α, ναι, δεν ξέρω να φτάνει μόνο και τα παιδιά κάνουν για 10. τώρα κάτσε να κάνω και εγώ το live, περίμενα. Και εσύ, κάτι από πού βγήκαμε εμείς. Πάμε να πούμε την μπαλάντα μας, θα την πούμε λοιπόν χαλαρά από φάρα, δεν χρειάζεται να φωνάζουμε παιδιά, στούντιο είμαστε. Πάμε να πούμε μια μπαλάντα που κυκλοφόρησε εδώ και 1,5 μήνα περίπου και πάει καταπληκτικά καλά. Τολμήσαμε μετά από καιρό από διασκεδαστικά και αναβεσιάρικα τραγούδια να βγάλουμε μια μπαλάντα. Η οποία την έχει αγαπήσει ο κόσμος και περισσότερο, δεν ξέρω για ποιο λόγο άλλωστε, θα μας πεις εσύ Γιαννούλη με το στίχο, περισσότερο τα κοριτσάκια, οι γυναίκες. Εκεί ποντάρουμε, εκεί ποντάρουμε. Λίγο να δούμε το θέμα του ήχου με τα ακουστικά και γιατί πότε έρχεται ο ήχος, πότε φεύγει. Πρώτο τραγούδι ήταν. Δεν πειράζει, έτσι πάντα. Λάιφ είμαστε, παιδιά, δεν είναι. Κανονικά παίζει. Όταν βλέπει κόκκινο φωτάκι, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Είμαστε αέρα. Εντάξει, τώρα ακούνε αλήθεια. Χτύπησε το κουλτρό βαλάδι. Σ' ακούω, αγόρι μου, σ' ακούω. Λαρινάκι. Ξέρετε τι έχουμε πάθει όταν έχει χαλάσει το φωτάκι. Νομίζαμε ότι είμαστε εκτός αέρα. Και φεύγαν οι βλακίες, πάντα κιούτα, πάντα κιούτα. Κάκι λάμπα. Εγώ είμαι, ναι, κάκι λάμπα γενικά όμως. Κόκκινα μετά όλα. Κανονικά και το Ισουρού δεν άκουγε ευτυχώς. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, το έχω παράπονο. Εγώ πάντα θέλω να φτάσουμε σε ένα σημείο να λέμε ακριβώς αυτό που σκεφτόμαστε. Τόσο πολύ όμως. Τόσο πολύ. Αλλά δεν. Βασίλη, πόσα χρόνια έτσι ασχολείστε. Πότε. Να σου πω. Πες μας λίγο για σένα. Είναι πολλά τα χρόνια πλέον. Ναι. Μα σφίριξε. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω ότι πίστευα από μωρό παιδί και πιστεύω ακόμη ότι σε αυτό που κάνω είμαι ταγμένος. Δηλαδή γεννήθηκα για να τραγουδάω. Είναι τρόπος ζωής πραγματικά και δεν είναι για να το λέμε. Θυμάμαι τον εαυτό μου από πολύ μουρδιακή ηλικία που μου διηγούνται οι γονείς μου, ας πούμε, να παίρνω ό,τι βρίσκω μπροστά μου αντικείμενα και να κάνω ότι παίζω μουσική. Ναι, αυτό είναι. Ό,τι κάνει ο γιος μου τώρα. Ναι. Παίρνει το στυλό και το κάνει μικρόφωνο, ας πούμε. Και λέω, καλά πάμε. Καλά το φας μεγάλε, θα τα λουστείς. Ό,τι τράβηξαν οι γονείς μου, θα τα φάω και εγώ τώρα στη ράχη μου. Και όσο λοιπόν περνούσαν τα χρόνια και μεγάλωνα και άρχισα να αποκτώ συνείδηση, διαπίστωνα ότι αυτό το πράγμα σοβάρευε. Ότι όλοι λέγανε, εγώ θα γίνω πιλότος, τα παιδιά στο σχολείο ξέρεις έτσι, θα περάσαμε όλοι μας αυτά. Εγώ θα γίνω γιατρός, εγώ θα γίνω έτσι, θα γίνω αλλιώς. Ό,τι δεν είχε γειτονιά. Και εγώ ακολουθήσα ότι είχε να κάνει με τη μουσική. Λοιπόν, δεν έχασα την ευκαιρία μόλις μπήκα στα εφηβικά μου χρόνια λοιπόν και είχα μάθει κάποια μουσικά όργανα και εγώ, γιατί η μουσική δεν έχει σύνορα. Είχα και θάρρος, είχα και θράσος. Τυχώθηκα σε αυτά που λένε πανηγυράκια και διάφορα event. Ότι εγώ που γάμος και χαρά και ο Βασίλης μέσα ήταν. Και δεν έχασα και την ευκαιρία επίσης. Ήταν ένας όρος απαράβατος από τους γονείς μου ευτυχώς. Θα τελειώσει το λύκειό σου και είπε ότι θα πάρεις την απόφαση της ζωής σου. Τι θα κάνεις. Εγώ περίμενα πότε θα τελειώσει το λύκειο. Ναι. Και, θα πάω στην πρώτη ενισχύον που είχε γίνει τότε στην Ξάνθη, θυμάμαι, γιατί από Καβάλα κατάγομαι. Ναι. Ήξερα ήδη από πριν
ότι έχει μια επαγγελματική οντισιόν σε ένα μαγαζί στην Ξάνθη. Ταλικριάδες είχε εκεί. Και από εκεί μέσα, ναι, τότε ο Ταλικριάδες δεν υπήρχε καν. Ναι. μετά από... δεν είσαι τόσο μεγάλος. Σε 42. Η γενιά μας είναι, σε γενιά μας είναι ακριβώς. Ναι. Άρα έχεις προλάβει. Το λες και εγώ λέω πόσο είναι. Στην οντισιόν που έγινε το 94, ο Ταλικριάδες δεν υπήρχε σαν επιχείρηση στην Ξάνθη ακόμη. Ακόμα πάλι έπαιζε τότε. Δεν υπήρχε. Το Ρόδο λοιπόν και το μαγαζί που δεν υπάρχει πλέον δεν υπήρχε. Τότε ήταν ο Διογέννης Παλάς. Εκεί είχαν βγει ονόματα της πόλης μου που κάνανε καριέρα τεράστια. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, αν και μικρή διαφορά της ηλικίας, αλλά πηγαίναμε, μόλις είχε πρωτοσκάσει αυτό το φαινόμενο ο Νίκος Κουρκούλης. Έχουμε 3-4 χρόνια διαφορά και ήταν αυτή η ηλικία, άλλο να είσαι 17 και άλλο να είσαι 13. Εντάξει. Υπάρχει διαφορά. Σε αυτές τις ηλικίες. Σημαντική, έτσι, καταλυτική διαφορά. Εντάξει, έχεις όμως και ένα, όχι πρότυπο, δηλαδή έχεις και κάποιον να ακολουθήσεις. Τα πρότυπα είναι πολλά. Πρώτα απ' όλα, εμείς ξεκινήσαμε με πρότυπα διαφορετικά και ήταν άκρος λαϊκά τα ακούσματα. Και στην πορεία αυτή η μορφή της μουσικής εναλλάχθηκε πολλές φορές. Και ξανά και ξανά. Και αυτό συμβαίνει συνέχεια γιατί γυρίζει. Εσένα τι σ' αρέσει πιο πολύ έτσι να, να τραγουδάς, δηλαδή αυτό που σε γεμίζει. Τι μου αρέσει εμένα. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Απλά θα σου πω ότι από επίσης παιδική ηλικία ήμουνα. Το μουσικό μου πνεύμα ήταν ανήσυχο. Άκουγα πολλά και είχε να κάνει πολύ παράδοση. Με συγκινούσε η παραδοσιακή μουσική από μωρό παιδί και με συγκινούσαν και άλλα ακούσματα απ' έξω. Δηλαδή μπορούσα να ακούσω Latin. Με εντυπωσίαζε πάρα πολύ Latin η κιθάρα. Ναι. Πόσο πλούσια μουσική πρόσφερε αυτή η κιθάρα, ας πούμε, και μέσα από δύο χέρια, από έναν μουσικό μόνο. Η ανατολίτικη μουσική, ό,τι έχει να κάνει με παράδοση, εγώ πιστεύω ότι είναι και το DNA μας λειτουργεί. Δηλαδή, η μάνα μου είναι παράδειγμα, η μητέρα μου είναι Πόντια. Άκουγα ποντιακή λίρα και ανατρίχιαζα. Πολλές φορές βούρκωνα, έκλαιγα και ήμουν παιδί και δεν καταλάβαινα γιατί. Άκουγα ανατολίτικη μουσική και έπειτα μεγαλώντας, πείτε μου τις ρίζες μας λίγο, τι γίνεται, ας πούμε, και είδα ότι το DNA δουλεύει. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά μπορεί να άκουγα και μια hard rock μπαλάντα παράδειγμα, να άκουγα μια heavy metal μπαλάντα. Μ' άρεσε η μουσική γενικότερα, δεν έβαζα ταμπέλες. Άκουγα πολλά και διάφορα. Συνεχίζει να με συγκινεί η παραδοσιακή μουσική και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο οφείλουμε όλοι να το ακολουθούμε, γιατί γι' αυτό ονομάζεται και η παραδοσιακή μουσική, γιατί μας την έχουν παραδώσει. Ωραία, μην με ξαναρωτήσεις γιατί ακούω τέτοια τραγούδια. Εγώ μόλις έδωσε ο Βασίλης την απάντηση για μένα. Εσύ ακούς τέτοια, ρε φίλε, γιατί έτσι, ακριβώς αυτό. Καψουλεύεσαι κάθε 8 λεπτά μπορούσα να το εκφράσω και κλαις γιατί... Αλλά το είπε τόσο ωραία. Ακούς τέτοια τραγούδια γιατί σε αγγίζουν. Τώρα, βέβαια. Κάτσε, αν δεν έχεις έναν τρόπο να πεις το γιατί σε αγγίζουν, είναι άλλο. Αλλά το DNA δουλεύει, φίλε. Εγώ με Γιάννη, είμαστε εντελώς διαφορετικοί στα ακούσματα. Αλλά εγώ γιατί, όχι στη μουσική, στον ήχο, εμένα μου τη πάει ο στίχος. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν το σοβαρέψουμε επειδή με κράζεις, θεωρώ επειδή είμαι και της επικοινωνίας άνθρωπος, ότι το μουσικό star system, ωραία, δουλεύει πάρα πολύ για τη γυναίκα και θέλω να βρεθεί ένας καλλιτέχνης, δε φίλε, να γράψει ένα δίσκο, το είσαι σε παντζούρι, δεν μπορώ να σε βλέπω, σε συχαίνω, με λίγο πιο επιθετικά, ρε φίλε, κατάλαβες. Υπάρχουνε. Υπάρχει επιθετικό στίχο και τόσο επιθετικό που μπορεί να βάλει. Δεν είναι πολύ soft, φίλε. Πολύ soft. Πολύ soft. Βασίλη, εκεί με τα. Δηλαδή είναι οι άλλοι τώρα, σαν την Kim Kardashian, αλλά ολόκληρο, όχι μόνο εδώ. Έχει κολλήσει με αυτό. Ωραία, εκεί μου είναι ψιλομύτα. Κάλμα, βρε. Εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι τώρα. Ψιλομύτα δεν υπάρχει μόνο στον χώρο μου. Παντού. Ψιλομύτα υπάρχει παντού. Παντού εννοείται. Στην κοινωνία. Η μουσική είναι. Έχουμε ιδέα. Η κατάληξη. Τώρα κάνω χαβαλέ εγώ, εντάξει. Αλλά γενικά είναι και στο θέμα του χαρακτήρα. Εγώ θέλω να πιω για να βγω. Άμα είμαι άντρας. Και αυτοί που βγαίνουν, πίνουν μάλλον. Όχι, δεν σπάει τα κοντέρ. Εντάξει, τώρα υπάρχει και το βέβαια και το άλλο κομμάτι. Κάποιος δεν πίνει για να πάρει το τιμόνι μετά και καλά κάνουν τα παιδιά και αυτό προτείνουμε και εμείς. Εγώ δεν έχω δίπλωμα, να ξέρεις, για αυτόν τον λόγο. Ακριβώς. Για το πιωμά. Γιατί φίλε είναι σιγουράτσα του κολόνα. Εντάξει, κύριε φίλε μου, τι θα κάνω για να πεινάσω. Αυτό κάνουμε. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Πλάκα κάνει. Δηλαδή, τι μουσική ακούς γενικότερα, α πούμε. Τι στιγμή. Οι καμένοι όλοι. Τι κάνεις εδώ. Όποιος είναι άντε, ναι, μαντεψιά έκανα. Όλοι είναι κανείς, τι κάνεις. Μετά μετά είπε αυτά, δεν μετά είπε εκεί την ώρα. Αυτά τα λένε πριν, αδερφέ. Ναι, το λέω ότι θα κάνουμε μουσικές βραδιές και αυτά. Ναι, ναι, μου λέει, θα παίζουν, λέει, six, the number of the beast και τέτοια. Δηλαδή δεν ακούς καθόλου ελληνικά. Τι θα ακούω ελληνικά, η μάνα μου είναι τραγουδίστρια του Χατζηδάκη. Βλασαβίδη. Κάτσε κάτω, έχω μεγαλώσει. Και αλλά αυτό, δεν ακούω ποτέ. Εσύ γιατί ξέφυγες. Δεν μπορώ. Είναι πολύ, δεν μπορώ την κατάθλιψη. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Κατάθλιψη. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Και όμως και αυτό ανάγκη είναι. Τέλος πάντων. Ναι, βέβαια, ακούσματα είναι αυτά, αλλά γενικά εγώ επηρεάζομαι. Θα έρθει στα λιμέρια μας σιγά σιγά και εσύ. Πού θα πάει, θα σε πονέσει κανένα κόρη. Ναι, εγώ έχω πληρώσει. Θα σε πληγώσει καμιά πολύ, θα δει τα μέρια μας. Γράφεις τραγούδια. Ναι, έχω παρελθόν, έχω γράψει. Και τώρα γράφω. Και τώρα, απλά δεν το ακολούθησα ποτέ επαγγελματικά.
σε αυτό το κομμάτι είμαι λίγο πληγωμένος. Είμαι και λίγο μπούφος, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ό,τι έχω γράψει, το έχω δώσει, το έχουν πει και. Δηλαδή. Τέλος πάντων, να το πω. Πες μου, τι εννοείται γι' αυτό. Δηλαδή, εμπιστεύτηκα ένα στίχο μου παράδειγμα στα χέρια ενός δημιουργού. Ναι. Το πήρε, το είπε ένα μεγάλο όνομα και το όνομα μου το είδα ποτέ. Γιατί καλή πίστη και η βάση της φιλίας το έδωσα το στίχο και το εκμεταλλεύτηκαν. Αυτό που συμβαίνει πάντα. Συγγνώμη, δεν είναι καταχειρωμένα. Όχι, αφού το έδωσε σου λέει στο μιλητό. Τώρα στο μιλητό και σε φίλο σου λέω. Του κάνω χαρτί, προσβάλλω τη φιλία. Άσχετα μετά που την κρέμισε αυτό. Δεν έχει να κάνει. Έτσι μαθαίνεις. Δηλαδή τώρα έχει δικό σου τραγούδι. Έχει γράψει. Το λένε, ακούγεται, είναι γνωστό, αγαπημένο. Ναι. Για χρόνια, πολλά χρόνια. Για χρόνια και δεν έχει μπει το όνομά σου. Ναι, απλά έτσι. Τόσο... Έτσι, φίλε, τι νομίζεις. Μετά λένε γιατί βγαίνει το bullying. Αδερφέ, γι' αυτό είναι το bullying. Με τα λες. Όχι, είμαι... δεν ξέρω. Κοιτάξτε, εντάξει, είναι και φιλία. Το λάθος είναι δικό μου, κανονικά. Αν θες να κάνεις δουλειά, πας με το χαρτάκι λοιπόν. Κάνεις ναι. Το χαρτάκι και λες αυτό στο παραδείγμα. Είναι πνευματικό δικαίωμα. Ναι. Και ακολουθείς όλη τη διαδικασία που επιβάλλεται να. Να ακολουθήσεις, που προβλέπεται μάλλον να ακολουθήσεις. Ναι, αυτό δηλαδή νομικά. Όταν θεωρείς κάποιον άλλο... φίλο σου και του λες πάρτο αυτό, λοιπόν, ορίστε, χρησιμοποιήσε. Μπορεί να το κάνουμε τραγούδι και. Όχι, θα το, όχι μπορεί, ήταν έτοιμο να παραδοθεί αυτό. Λοιπόν. Και του λέω, μου το έβγαλε και άκυρο. Α, στην αρχή λέει, ναι, δεν ναι, ξέρω. Κλασική υπερβολή. Παπά, κλασική υπερβολή. Αν σου κάνει, το κρατά. Έλα τώρα. Απλά στο δώσω φίλο σου. Αν δεν σου κάνει, άστο σε μένα, κάτι θα το κάνω στην πορεία. Και ξαφνικά το ακούω στο ραδιόφωνο. Και όχι το ακούω στο ραδιόφωνο, αυτό το τραγούδι γκρέμισε και την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν τι τώρα έχω σκάσει το ειδικό δίδαγμα. Δεν κάνεις δουλειές με φίλους. Όχι αυτό. Κάνεις με σκύλους. Ποτέ με φίλους. Κάνεις αυτό, καταχειρώνεις και τελείωσε. Δεν φταίει αυτός εγώ αυτό. Δεν φταίει αυτός, φταίει. Δεν σου πάει ψυχή στο φίλο σου να του πεις να τον κατοχυρώσουμε. Σπάει κάτι και δεν αυτά είναι δώρα Θεού, φίλε. Καλά, ναι, θα γυρίσουν. Ναι, εννοείται. Μπαμπούμ, με μια κίνηση ο άνθρωπος απέδειξε πως δεν αξίζει τη φιλία μου. Ακριβώς. Στενάχωρο πολύ αυτό τώρα. Πραγματικά με αυτό. Δεν στεναχωρέθηκα ψέματα. Αυτό σου είπα εγώ δεν κάνεις με φιλία. Και πού δεν συμβαίνουν αυτά, για πες μου. Ναι. Στον χώρο σου δεν συμβαίνουν. Το ότι χώρο μου έχει μπούλινγκ. Δεν έχει. Ανακαλύψαμε το μπούλινγκ. Κάνα προχθές ήσουν σε τέτοιο που ήταν κατά του μπούλινγκ. Εντάξει, είμαι υπέρ κατά, αλλά άμα γίνει τέτοια πουστιά, συγγνώμη, άμα γίνει τέτοιο πράγμα. Ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Μην το φέρουμε και σε δύσκολες θέσεις στον Βασίλη. Και πουστιά στη ζωή μας. Ναι, ναι. Θα πούμε ακόμα ένα τραγουδάκι για να πάμε. Να πούμε, τι θέλετε, πιο ζωηρό, έτσι πιο. Ναι, τώρα πάμε να ανέβουμε λίγο. Να ανέβουμε λίγο. Να ανέβουμε λίγο. Ναι, άντε να ανέβουμε τα μηχανάκια. Για κουνήστε τα καλώδια, λέμε, κάτσε ρε μεγαλάκι, ζωντανά είμαστε, κάτσε λίγο. Με τα πλήκτρα κάτι γίνεται. Δεν να το βάλω ένα ευρώ να παίξει. Έχει καιρό να το δεχτεί. Δεν παίζει. Δεν παίζει, ε. Μήπως το έχεις τον υπολογιστή να παίξει. Να το βρούμε, με κάποιο τρόπο. Έλα, συνεχίσουμε την κουβεντούλα λίγο μέχρι να κάνουμε το πλήκτρο. Τι έγινε, πριν δεν το είχαμε. Πάτησες κάτι εκεί πριν. Δεν το έχουμε ξανακάνει αυτό, και αυτό συμβαίνουν αυτά, αλλά. Για να δούμε εδώ. Φέραμε πράγματα. Για να μα στείλει καρδούλε. Ξεκάθαρα δεν πράγματα. Δεν πειράζει. Α, πάμε, συνεχίσουμε κουβέντα. Θα ναι. Το φτιάξουμε. Ποια είναι η γνώμη σου για τα talent show που αυτό όλο που γίνεται και. Αυτό. Πώ, α πούμε. Νομίζω ότι έχει δύο πλευρέ το νόμισμα και σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει και δική του πλευρά, υπάρχει και αρνητική του πλευρά. Σαφώ τα παιδιά εκεί που πάνε, ας πούμε, και συμμετέχουν στα talent show. Φιλοδοξούν και περιμένουν άλλα πράγματα, αλλά βλέπουν το περιτύλιγμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα. Μουσικά, συγγνώμη που σε διακόπτω, μουσικά κερδίζουνε, καθαρά μουσικά. Όχι, εσύ τι βλέπεις τώρα, κερδίζουν όλοι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Αποκλείεται να κερδίζουν όλοι. Δεν κερδίζεις μουσικά, δηλαδή ούτε μαθαίνεις κάτι από την εμπειρία των μεγαλύτερων άλλων ανθρώπων. Είναι ένα πάρα πολύ άμεσος τρόπος να ξεπλύνεις ένα προϊόν. Να το βγάλεις γρήγορα. Ναι, καλά, το προσπερνάμε αυτό, το ξέρουμε. Τώρα ποιο θα έχει πορεία, τύχη σε όλο αυτό, εγώ πιστεύω αυτά είναι καθορισμένα από πριν τα πράγματα. Δηλαδή μέσα αυτά τα talent show εμπλέκονται. Αν δεν ξέρω τώρα, πριν τουλάχιστον συνέβαινε και δισκογραφικές εταιρείες. Το σκέφτηκες ποτέ εσύ? Το σκέφτηκα, ναι. Και έχω φτάσει μέχρι τους πρόποδες. Ναι. Μπήκα στον πρώτο θάλαμο. Ναι. Ένιωσα τόσο άσχημα όταν μπήκα εκεί μέσα, ας πούμε, και τόσο αντικείμενο. Κρέας. Κρέας, ναι. Ναι. Που έκανα πίσω μετά, ας πούμε, αυτό. Πολύ από μακρά όλα, δεν είναι. Ναι. Από μακρά όλα. Έτσι πως τα βλέπω εγώ αυτά, βοηθάνε σίγουρα να αντέξει κάποιος, να μπει στην πίεση.
Γιατί η πίεση είναι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς. Το να βγεις τώρα φορά παρτίδα στην τηλεόραση περιέχει ένα κομμάτι συντονιστικής πίεσης. Ναι, αλλά αυτό που λέω τηλεόραση εγώ δεν θα αντιμετωπίσω κανένα θέμα γιατί το έχω κάνει και ερασιτεχνικά. Όχι, για τους ψηδικάδες. Αλλά ένα παιδάκι τώρα που πάει ξαφνικά να ανακαλύψει το ταλέντο του. Βρήκαν ένα θέμα, ένα κομμάτι πάνω στο παιδί, γιατί δεν είναι πάντα η φωνή. Είναι και το θα πουλήσει του ιστορία σου. Τα μούτρα σου είναι οκ. Okay. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Τα καλά. Είσαι αδύνατο, είσαι γυμνασμένο, είσαι αυτό. Έχει μια ιστορία όλα. Να διηγηθεί. Έχει κάτι το οποίο θα δημιουργήσει νούμερα. Αυτό δεν το σκέφτηκα ποτέ. Δεν έχει κερδίσει ποτέ χοντρό στάνη σου, φίλε. Ρατσισμό. Είναι, πώ το λένε, πρέπει να έχουν όλο το πακέτο. Έτσι το λένε, πακέτο. Εγώ θεωρώ ότι όντως είναι καλός επαγγελματίας. Πάντως αυτό που μου λες ότι, ναι, αυτό που μου λες ότι δεν κερδίζει κανένας μουσικά, εντελώς επαγγελματικά μουσικά, δεν κερδίζει κάτι, μου φτάνει. Είπα η παραγωγή και κερδίζει μόνο, ας πούμε. Καλά, εντάξει, αυτοί βγάζουν λεφτά. Αυτά, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό φαντάζομαι πως είναι τελεσκοπικό. Τώρα τα παιδιά τα οποία δεν θα τους ήξερε πέρα από την παρέα τους κανείς άλλος και βλέπουν τον εαυτό τους στο γυαλί, κάτι είναι και αυτό. Είναι ένα ξεκίνημα που στην τελική πλέον δεν μπορεί να σου καθορίσει την καριέρα. Αλλά πλέον ούτε και να στην κρεμίσει. Γιατί κάποτε ήμουν πολύ ενάντια και έλεγα: αν είναι δυνατόν να προσπαθείς 10 χρόνια να είσαι καταξιωμένος τραγουδιστής στον χώρο, στον κύκλο σου και να πηγαίνεις μπροστά από τους 3-4 κριτές, οι 3 να είναι άσχετοι και ένας από τους άσχετους να κρέμεται ο κόσμος από την κουβέντα που θα πει και να σου γκρεμίζει τη δεκαετία που έχεις δημιουργήσει, ας πούμε. Γιατί μετρούσε αρνητικά. Τώρα βέβαια και αυτά έχουν εξασθενήσει, έχουν ξεφουσκώσει. Δεν είναι και πολύ σημασία ο κόσμος πλέον, ας πούμε. Εντάξει. Θα με δει σήμερα στο γυαλί και μετά από ένα χρόνο θα δεις άλλους 500. Έσβησα, τελείωσα, δεν υπάρχω. Πάλι συνεχίζω μόνος μου. Αλήθεια είναι αυτό, η υπερπληροφόρηση, φίλε. Yeah, είναι δύσκολο πράγμα να διαχειριστείς την υπερπληροφόρηση. Έχουν γίνει όπως μπαίνει η πληροφορία, βγαίνει. Εντάξει, είμαστε και σε μια υπερκαταναλωτική εποχή, παιδιά. Πλέον κακά τα ψάματα, τα πράγματα αλλάζουν ακόμα και στη δουλειά μας. Κάποτε ξεκινούσε ένα σχήμα και εξαντλούσε όλη τη χρονιά. Τώρα ξεκινάει ένα σχήμα και είναι για 2 μήνες όποιος καταφέρει παραπάνω. Επιτυχία. Εμάς εννοώ. Όποιος καταφέρει και πάει παραπάνω 3-4 μήνες, ας πούμε, ή και περισσότερο, είναι φαινόμενο πλέον. Τώρα οι μαγαζάτορες πόσο υπομονή έχουνε. Υπομονή έχουν αναλόγως τι γράφει το ταμείο. Ακριβώς αυτό είναι. Και τι βλέπουν, αν βλέπουν κάποια μακροχρόνια συνεργασία και ευελπιστούν σε κάποια πράγματα με το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Στηρίζουνε. Όχι όλοι, ελάχιστα πλέον. Γιατί είναι κατανοητό και από την πλευρά μου τουλάχιστον ότι. Να στηρίξουν πώς. Άμα δεν πάει το μαγαζί. Άμα μπαίνεις μέσα πλέον, μπαίνεις πολύ μέσα. Δεν μπαίνεις και το μέσα. Ο οικονομικός δείκτης είναι για όλους. Γι' αυτό που είπε ο φίλος μας τώρα. Δηλαδή δεν είναι περίπτερο. Ναι. Μια επιχείρηση που εκεί μέσα δουλεύουν πολλά στόματα και το κλειδί είναι μεγάλο. Δεν μπορείς να έχεις πολλά περιθώρια και ανοχή του αν κάτι δεν σου πάει καλά. Αν και δουλεύεις 2 την εβδομάδα. Καλά, θα μην το ματιάσουμε τώρα. Γενικά μιλάμε. Δεν μιλάμε για το Voice. Μιλάμε για την αγορά γενικότερα. Και τον χώρο μου γενικότερα. Κάποτε οι επιχειρηματίες ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Παιδιά, εντάξει. Κάποτε λεφτά υπήρχαν. Τώρα με το λεφτά υπήρχαν από τον κόσμο. Και είχαν και επιχειρηματίες και κυκλοφορούσε το χρήμα. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι. Και στο φιλτρό. Δουλεύουμε. Ακόμα. Τώρα το δουλεύω. Μας ξεκουράσαμε, ρε φίλε, σήμερα. Δεν θα μας πληρώσουν, μεγάλε. Παίζει. Όχι. Να το πω. Έχεις θυμάσαι Μπόμπι Μακφέρνιν που το έκανε με το στόμα. Έλα ρε φίλε. Ακούμε ρε, αυτό είναι. Άρα να είμαστε καλά να γινόμαστε χάζομαι. Έλα. Γκάζια τέλος πάντων. Όσο μπορούμε γκαζόμαστε. Λίμπερο κλαμπ. Κάθε μέρα δεν είναι η ίδια. Μας συγχωρείτε παιδιά για τα γρέζια μας, αλλά είμαστε και λίγο αρρωστήριδες. Εδώ μας έστειλε ο James Bond μήνυμα μας έστειλε. Πάντα δικαιολογίες αυτή η καλλιτέχνη. Συγγνώμη δεν είμαι καλά με το λαιμό μου. Τι να κάνουμε και αυτά παίζουν χειμώνιαση. Εμείς εδώ πέρα, Βασίλη, έχουμε ένα θέμα με το Σταύρο. Με τους μάνατζερ. Κυνηγάμε τους μάνατζερ, ναι. Κυνηγάμε τους μάνατζερ γιατί ξέρεις όταν κάποιος είναι ατάλλαντος και όλα αυτά. Γεννάει και λέει, με φάγανε οι μάνατζερ. Στο αθλητικό κομμάτι. Ναι. Στο καλλιτεχνικό κομμάτι τώρα θέλω να μου πεις. Τι ακριβώς. Πώς λειτουργούν αυτοί. Όχι αυτοί, πώς λειτουργούν οι συνεργάτες. Είμαι ατάλλαντος, ρε φίλε, και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θέλω να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να παίξει και αυτό το σενάριο. Μπορεί να παίξει. Βοηθάνε. Με φάγανε τα κυκλώματα, ξέρω εγώ. Τι, οι μάνατζερ. Ναι, οι μάνατζερ στους καλλιτέχνες, όχι. Σαφώς μπορούν να βοηθήσουν. Σαφώς και μπορούν να βοηθήσουν. Γενικότερα πιστεύω, σαν άνθρωπος. Ναι, βέβαια. Σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα, ότι ό,τι έχει να κάνει με προβολή και ό,τι έχει να κάνει με μεγάλο κοινό, κοινό σε αυτό που λένε καριέρα, δεν μπορεί κανείς να το χτίσει μόνος του. Χρειάζεται συνεργάτες. Τώρα εκεί, από εκεί και μετά το θέμα με ποιους θα συνεργαστείς. Πώς θα συνεργαστείς είναι ένα άλλο σενάριο το οποίο δεν υπάρχει
κοινή ιστορία να διηγηθεί. Δεν πατάει καμιά ιστορία καρμπών πάνω στην άλλη. Εσύ έχει, είχε. Πολλέ φορέ. Τώρα που δεν σπάσα. Κάποιε φορέ λοιπόν φάνηκαν από ένα σημείο και μετά που άρχισε κάτι να γίνεται, ας πούμε, στο κομμάτι ότι. Ξέφυγα λίγο, ας πούμε, από τη μάζα. Επειδή μου ήταν το δίκτυμο λίγο να ανεβαίνει καλλιτεχνικά, πλακώσαν οι φίλοι μου τώρα και οι συμβουλάτορες και όχι μόνο. Πρέπει να κάνει έτσι, πρέπει να κάνει αλλιώ. Θα πρέπει, δεν τελειώνουν ποτέ. Ποτέ. Και το τι πρέπει να κάνει. Και λέω, ωραία, αφού θεωρεί ότι πρέπει να κάνω έτσι, έλα εδώ, έκανα συμβόλο τώρα. Εγώ θα κάνω ό,τι μου πει και αν πετύχω, θα το μοιράσουμε το έργο όπως θες. Αλλά άμα δεν πετύχω, θα αναλάβει ευθύνες σου. Θα το πληρώσει εσύ. Αφού ξέρει τι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει. Εγώ θα συναντήσω τα δικά μου εμπόδια. Εγώ στο μυαλό μου μπορεί να έχω κάτι άλλο. Έχω το, κάτι κύριο. Έχω το δικό μου χαρακτήρα. Μπορεί να είμαι ανόητος. Μπορεί να είμαι απόλυτος. Μπορεί να είμαι αυτοκαταστροφικός. Μπορεί να είμαι χιλιαδιό. Μπορεί να μην μπορώ να συνεργαστώ τελικά. Να πιστεύω ότι μπορώ να συνεργαστώ με κάποιον άνθρωπο. Μπορεί να παίξω κατά αντίθετο. Με αυτό που θα συνεργαστώ να περιμένω να κάνει πράγματα, ας πούμε, γιατί πιστεύω ότι μπορεί και τελικά να μην μπορεί. Καταλαβαίνετε να σου πω. Δηλαδή παίζουν πολλά. Αυτές οι συνεργασίες όλες σε αυτές τις δουλειές είναι και πολύ αέρας. Πρέπει να υπάρχει ευλογία, φίλε, αλλά πρέπει να θέλει και ο μεγάλος πάνω από το κεφάλι μας. Άμα θέλει ο Θεός, πολλά θα γίνουν. Έχω μια φιλοσοφία εγώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις. Στα λάθη που θα σου κάτσουν, γιατί θα κάνεις και λάθη, όλοι κανένα μας εγκαθίδευμα. Ωραία, είναι να τα πληρώσεις το λιγότερο δυνατό. Ανέμακτα. Ναι, λάθη δεν είναι δυνατό να μην κάνεις λάθη και να μην γίνουν λάθη. Αλλά απλά όπως λες είναι να είναι ανέμακτα και επιβάλλεται να γίνουν λάθη για να ξεχωρίσεις ποια είναι τα σωστά. Εκεί τώρα, είδες κάπου που η κουβέντα μας τώρα έχετε κοντά. Πώς ξέρεις εσύ, ρε φίλε, τώρα να μου πεις τι πρέπει να κάνω από εδώ και μετά. Δηλαδή, τόσο καιρό που ήσουν. Ναι. Να μου πεις τι πρέπει να κάνω, ας πούμε. Ναι. Τώρα θα μου πεις τι πρέπει να κάνω, ας πούμε. Τότε το κάνω και μόνος μας. Άσε να κάνω τα λάθη μου και τα μάθω. Να σου πω τώρα. Γενικότερα όμως πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, η γη γυρίζει. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή υπερκατανάλωσης και πλέον οι εικόνες, και όχι μόνο, και οι εικόνες και τα ακούσματα, ό,τι βλέπει και ό,τι ακούει ο κόσμος, πρέπει να υπάρχει ποικιλία και να γυρίζει γρήγορα όλο αυτό. Είσαι χαρούμενος με τη δουλειά που κάνεις. Αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά, θα ήμουν δυστυχισμένος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και η μεγαλύτερη χαρά είναι ότι μπορώ και το έχω συνδυάσει αρμονικά και με την οικογένειά μου. Αυτό το πράγμα σου. Και ναι, εδώ το συζητάμε. Πόσα παιδιά έχεις? Τον Θεοδόρο. Περιμένω το δεύτερο. Άντε, το καλό. Καλά, ναι. Ευχαριστώ. Ξέρουμε τι είναι. Όχι ακόμα. Είναι νωρίς. Ό,τι να είναι, γερό να είναι. Βέβαια. Ναι, εννοείται αυτό. Εντάξει, το συζητάμε. Εντάξει, πιστεύω ότι αυτό, γι' αυτό γεννήθηκα. Για να τα ακούς και εσύ αυτά, έτσι. Εγώ έχω ένα στην Ουκρανία, ένα στην Τσετσενία, ένα στην Ελλάδα. Εγώ και η Λάκτα. Να βρήκαμε και εγώ. Ναι, κανονικά. Βέβαια. Άκου, επειδή το έχουμε κάνει με το διάλειμμα, τα πήγαμε άλλο κάτω. Εγώ λέω για να μην κρεμάσουμε και τους ανθρώπους που μας στηρίζουν για τη διαφήμιση. Όχι, θα κάνουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, απλά θα κλείσουμε 5 λεπτά νωρίτερα για να παίξουν και τα διαλύματα, έτσι είναι. Ε, τα λέω καλά. Έτσι πάμε. Δεν θα με απολύσεις σήμερα. Όχι, εντάξει Βασίλη, γιατί σε κουράσαμε, δεν βάλεις καλό. Κουράσαμε δύο καλώδια εδώ πέρα και σηκώθηκε ζόρδιος. Για να μην πες, τι θα θες να ακούσεις τώρα, μην λέμε τώρα. Πώς θα κλείσεις. Θέλω να ακούσω. Κάνε την παραγγελιά σου, άμα χορέψεις μαχαίρα. Δεν θέλω παραγγελιάς, εγώ πάντα είμαι με τους καλλιτέχνες, τους αγαπάω, πάω και τους βλέπω. Δεν κάνω τίποτα ρε. Εγώ πάω και απολαμβάνω ό,τι θέλεις εσύ, γιατί βλέπω ότι τραγουδάς και βγαίνει η ψυχή σου και μου αρέσει αυτό. Ό,τι τραγούδι θέλεις, όποιον θέλεις, ό,τι θέλεις. Που θα οργανωθούμε καλύτερα και θα μπορούμε να φέρω ένα δυο παιδιά, ας πούμε, και να έχουμε και λίγο κουστά. Θα φέρουμε και καλώδια, Βασίλη, την άλλη φορά. Θα φύγει τα καλώδια. Συγγνώμη. Ζωντανή εκπομπή, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, ζωντανά είναι και αυτά συμβαίνουν. Να πούμε μια παραντούλα, πάμε να λέμε. Ό,τι θέλεις εσύ. Θα πάμε στα αστέρια. Όπως λέω κάθε βράδυ, αυτή η μπάντα που παίζει τα πάντα. Τα πάντα όμως. Τα πάντα όλα. Σκυλιά του πολέμου. Τα πάντα. Έτσι είναι. Νέα παιδιά είναι, φιλαντέχουν. Νέα παιδιά είναι. Εντάξει, και άλλα νέα παιδιά, αλλά αυτή η μουσική πίστεψέ με πως. Τώρα αυτό μην παρεξηγηθεί, περάσαν από κόσκινο. Είναι μουσικάρας και γι' αυτό και. Δεν θα είναι εκεί, δεν θα ήταν εκεί. Ήταν η επιλογή μας, πρωταγωνιστική μας επιλογή. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να διαλέξεις από τη νέα γενιά, να ξέρεις. Εμείς έχουμε χοντρά λούκια για να καταλήξουμε να έχουμε μια ομάδα στα δικά μας τα κόνσεπτ, τα μηντιακά. Ναι, εδώ είναι ένας άλλος χώρος όμως, πως μουσικός, δηλαδή ξεχωρίζει ο καλός μουσικός. Και το ξεχωρίζει η ίδια η πάστα μας, η ίδια η... ίδιος ο χώρος μας, ο κύκλος μας. Και δεν χωράει και, και λάθος τώρα, στη μουσική δηλαδή, επειδή είναι... Το καταλαβαίνει κατευθείαν. Αμέσως το καταλαβαίνεις.
Ωραία. Είστε κορυφαίοι. Σας παίρνω στην ομάδα μου. Σας παίρνω στην ομάδα μου. Αλλά θα είμαι αρχηγός εγώ, ξέρεις. Δεν παντρεύεται και συχνά. Παίρνει και ένα πανηγύρι. Μη με χαιρετάτε όταν έρχομαι. Ντρέπομαι. Κοκκινίζω. Και εγώ μια φοβούμαι. Πάτε. Τι να πω. Το κακό είναι ότι πρέπει να αποχωρήσουμε. Θα αποχωρήσουμε λοιπόν. Και αυτό είναι κακό γιατί ο Γιαννούλης μόλις με ράκουσε μου λέει φέρε και τη βότκα που έχει καβάτσα εκεί πέρα. Και είναι και δύσκολο να ξεκινήσει. Λοιπόν, εμάς θα κλείσουμε με ένα τραγουδάκι μόνο στο εννοείται. Πρώτα απ' όλα να πούμε. Εγώ να επαναλάβω. Δεν θα πολύ. Θέλω να το κάνουμε λίγο πιο έτσι. Ωραία, έχουμε Βασίλη Μπατή εδώ. Στα αυτιά του κόσμου σήμερα. Βασίλη Μπατή έχουμε εδώ πέρα. Είναι στο Voice κάθε Παρασκευή Σαββάτο. Ανοίξαμε λιγάκι. Εντάξει. Κάνε το κομμάτι σου, δώσε το αρέστα σου. Εμείς ευχαριστούμε για το βήμα. Το βήμα είναι εδώ, όποτε περνάς μπαίνεις. Να πούμε δύο πραγματάκια στον κόσμο. Να ξαναπούμε λοιπόν ότι μέχρι και τις γιορτές τώρα βέβαια, από εκεί και μετά δεν ξέρουμε, συζητάμε και το σενάριο παράτασης. Θα το δούμε αυτό βέβαια, ότι μέχρι και τις γιορτές του Αγιανιού θα είμαστε στο Voice Live Stage. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο γιατί πάμε ανέλπιστα καλά και αυτό οφείλεται στην προτίμηση και στην αγάπη του κόσμου. Πραγματικά για μένα προσωπικά μιλούσα στον Βασίλη σε μια τεράστια ευκαιρία που μπόρεσα να δείξω πράγματα γιατί πρώτη φορά μου δίνεται αυτό το σκαλί, αυτό το βήμα να ηγηθώ και να έχω παρέα μου τόσο κόσμο και να λειτουργούν όλα αρμονικά. Ευχαριστώ τους πάντες, τον κόσμο, τους παραγωγούς μου, ευχαριστώ την επιχείρηση, ευχαριστώ παιδιά γιατί πραγματικά φέτος ο χειμώνας μας εξελίσσεται πολύ όμορφος και είναι ωραίο να περνάς όμορφες στιγμές με ανθρώπους. Παντού υπάρχουν τα δύσκολα, παντού υπάρχουν οι ματσακονιές που λέμε και τα λοιπά. Πολύς ο κόσμος με υπομονή, αγάπη και σεβασμό όλα λύνονται. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από τη δική μας πλευρά λοιπόν παιδιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές. Να έχετε υγεία, υγεία και υγεία. Γιατί πέρα από αυτά χρειάζεται η υγεία. Υγεία λοιπόν παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τα παιδιά που ήρθαν εδώ και συνεχίζουν το θεάρεστο έργο τους. Εμείς ραντεβού ξανά την Παρασκευή. Με το καλό, θα έρθεις. Θα έρθεις. Έχασε, Βασίλη, έχασε το Σαββατοκύριακο. Μαντουλίδη στο. κρίμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Ναι. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Όποτε θέλετε εδώ πέρα. Και η δικιά σας είναι ανοιχτή. Την άλλη φορά θα έρθω και εγώ. Να έρθω. Εγώ θα έρθω. Ένα λίγο παρτάκι μυστήριο. Και δεν μπόρεσα να μεταφερθώ. Δεν είχα και ασθενοφόρα και την πέρα. Παρτάκι μυστήριο. Ναι, άστα να πάνε. Τέλος πάντων, την επόμενη θα σκάσουμε όλοι μαζί. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά.